Οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι οικοτρόφων, ΦΕΠΑ, ΦΕΑ, ΣΠΕΤΕ, Νέων Εστιών του Πολυτεχνείου, μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων και τα Σωματεία Κατασκευών, παίρνουμε τη μεγάλη πρωτοβουλία να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στη φοιτητική στέγη και τη λαϊκή κατοικία. Η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα για τους φοιτητές και τις εργατικές λαϊκές οικογένειες είναι πραγματικά εκρηκτική. Μόνο μία κουβέντα με φοιτητές που ψάχνουν σπίτι φανερώνει το μέγεθος του ζητήματος της φοιτητικής στέγης. Ποιος δεν ξέρει συνάδελφο που ή πέρασε τώρα στο πρώτο έτος ή μετά το κλείσιμο των σχολών από την κυβέρνηση ξενίκιασε ή πλήρωνε ακόμα και ένα άδειο σπίτι και τώρα ψάχνει μια κατοικία. Είναι γεγονός πως τα ενίκια έχουν αυξηθεί στα έψη, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και κοντά στις σχολές. Η αιτία για αυτή την κατάσταση έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η τουριστική ανάπτυξη στο κέντρο της Αθήνας που εκτοξεύει τις τιμές των ενοικίων και πετάει έξω από το κέντρο τους φοιτητές και τις λαϊκές οικογένειες. Είναι η ανάπτυξη που εκτοξεύει την ακρίβεια. Είναι η κυβερνητική πολιτική, η περιβόητη ελεύθερη αγορά. Την ελεύθερη αγορά που κάνει την κατοικία εμπόρευμα και άρα οι τιμές αυξομειώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι η ελεύθερη αγορά που για να είναι αυτή ελεύθερη, είναι ανελεύθεροι οι φοιτητές να σπουδάσουν και να έχουν ασφαλή και φθηνά σπίτια. Είναι η ανυπαρξία των νηστιών μας. Στον αντίποδο αυτή τη πολιτική είναι τα δικαιώματα, οι διεκδικήσει και ανάγκε των φοιτητών. Είναι το μηνιαίο στεγαστικό επίδομα 300 ευρώ που θα βοηθήσει του φοιτητέ να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του ενοικίου. Η εδώ και τώρα ολοκλήρωση των αιτήσεων για εισδοχή στι εστίε. Είναι να ενοικιαστούν δωμάτια ξενοδοχείων, αν δεν φτάνουν για όλου. Να αξιοποιηθεί η περιουσία των ιδρυμάτων για ανέγερση νέων εστιών. Να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη για του φοιτητέ. Το επιχείρημα που ακούμε είναι παλιό και κλασικό πλέον. Δεν έχουμε λεφτά, μας λένε. Αν είναι όντως έτσι, πού βρήκαν τα 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία, τα 6,6 δις για τον ΝΑΤΟ. Λεφτά βρίσκονται εύκολα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αρκεί κανείς να δει με τι ρευστό τροφοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. 32 δις ζεστό χρήμα για τις επιχειρήσεις και για τις ανάγκες μας ούτε φράγκο, γιατί δεν έχουν κερδοφόρο ορίζοντα. Μόνο με τα 30 εκατομμύρια της πανεπιστημιακής αστυνομίας, 8.000 φοιτητές θα μπορούσαν να σπουδάσουν ένα χρόνο με ένα επίδομα στο ύψος των διεκδικήσεών μας. Για τις εστίες είναι άλλο ένα παραμύθι με θλιμμένο τέλος. Σε όλη την Αττική, χιλιάδες φοιτητές από 9 ιδρύματα καλούνται να στεγαστούν σε 5 εστίες την ώρα που μόνο το 10% των επαρχιετών παίρνει εστία. Από εστίες πραγματικά για πια, μέχρι τις εστίες που δεν υπάρχουν δωμάτια ούτε για να καλύψουν τα ελάχιστα, οι αστιακοί είμαστε συνήθως αφημένοι στη μοίρα. Είναι συχνό φαινόμενο φοιτητές να πληρούν κριτήρια εισδοχής, μα να μένουν εκτός γιατί δεν υπάρχουν δωμάτια. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα, μα αντίθετα ανοίγει το δρόμο για ΣΔΙΤ, δίθεν για το καλό μας. Έχουμε μεγάλη πείρα όμως τι πάει να πει ότι τα δικαιώματά μας εξαρτώνται από ιδιώτες και δεν ξεγελιόμαστε εύκολα. Είναι τα παράσιτα της ιδιωτικής υγείας που όταν τα δημόσια νοσοκομεία στέναζαν, τα ιδιωτικά νίκιαζαν μέσα στο κράτος. Είναι οι εργολάβοι στις εστίες που όταν δεν βγάζουν το μέγιστο κέρδος, φεύγοντας αφήνοντας και τις εστίες μας χωρίς σύντηση, συντήρηση, καθαριότητα, πετώντας τους εργαζόμενους στον δρόμο. Η επιχειρηματική λειτουργία οδηγεί στην Κρήτη να βάζουν νίκια στις εστίες και να πετάνε τους εστιακούς έξω το καλοκαίρι για να φέρουν τουρίστες. Τους κάνουμε ξεκάθαρο το εξής: να μην τους περάσει από το μυαλό η ιδέα για νίκια στις εστίες και για ιδιώτες. Οι οικογένειές μας έγιναν σε ένα βράδυ νικιάριδες στα σπίτια μας από τις τράπεζες. Δεν πρόκειται να γίνουμε νικιάριδες και πελάτες στις εστίες. Σήμερα πραγματικά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να καλυφθούν οι ανάγκες μας. Αυτό γιατί και οι οικοδόμοι υπάρχουν και μηχανικοί για να μας χτίζουν τις εστίες μας και να τα κάνουν ασφαλή και λειτουργικά. Μπορούν να φτιαχτούν εστίες, να αξιοποιηθεί ο πλούτος που υπάρχει, όπως ο κτίριο πτή πίσω μας, που είναι περιουσία του ΕΚΠΑ και μόνοι μας στις διεκδικήσεις μας έμπαινε η μετατροπή του σε εστία. Είναι η τεράστια ακίνητη περιουσία των ιδρυμάτων που μένει αναξιοποίητη. Π.χ. η Πάντιος έχει εστία που το 2009 έκλεισε και 12 χρόνια αργότερα ακόμα ανακαινίζεται. Το ΕΚΠΑ διαθέτει 77 ακίνητα τα οποία αξιοποιεί επιχειρηματικά και όχι για να φτιάξει εστίες. Υπάρχουν δηλαδή όλες οι δυνατότητες, όπως είπαμε και πριν, για να δοθεί διέξοδο σε φοιτητές και να αναβαθμιστούν οι ήδη υπάρχουσες υποδομές. Είναι ώρα αγώνας μαζί με τους συμφοιτητές μας και τους εργαζόμενους να συνεχιστεί και να δυναμώσει. Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που έχει ανάγκη για εστία να κάνει αίτηση και με τον αγώνα μας να επιβάλλουμε ότι οι ανάγκες μας θα πάρουν σάρκα και οστά. Μαζί με αγώνα, οργάνωση, μαχητικό σχεδιασμό και με μόνιμα καρφωμένο στο στόχο την πολιτική που αφήνει τις ανάγκες μας ανικανοποιητές, πορευόμαστε μέχρι το όνειρά μας να έρθουν στη ζωή.